τεχνική ζωή της Αθήνας με μια διαδραστική ανατρεπτική παράσταση. Εκεί έδωσαν το παρόν αρκετοί φίλοι της διάσημη, από την Νατάσα Θεοδωρίδου, τη Δέσποινα Μοιραράκη, την Ήλα Λοντσάρη. Όμως οι δηλώσεις της Ιβάνα Μπάρμπα είχαν και λίγο Dancing with the Stars μέσα, όπως και της Δέσποινας Μοιραράκη. Αν θες να δούμε τι μας είπε. Πρώτον, δεν έχω σενάριο. Μην περιμένετε να δείτε τίποτα σοβαρό. Αυτό το ξέρετε μαζί μου. Έτσι. Το δεύτερο, δεν ξέρω καν τι θα πω. Έτσι. Λαμπερή πρεμιέρα έκανε χθες το βράδυ η Ιβάνα Μπάρμπα σε μια διαδραστική και σατυρική παράσταση με τίτλο «Ωραίος Έλληνες». Η ηθοποιός θα εμφανίζεται κάθε Δευτέρα βράδυ για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, όπου ξεχωριστό ρόλο θα αναλαμβάνουν τόσο το κοινό, όσο και special guests παρουσιάζοντας τις δικές τους ιστορίες. Ένα πράγμα μισό στη ζωή μου. Τη συνέπεια. Τη συνέπεια. Δηλαδή, γι' αυτό είπαμε να κάνουμε μια παράσταση. Εγώ δεν στείνω ποτέ. Είμαι πάντα συνεπή στα ραντεβού. Έρχονται άνθρωποι, δημοσιογράφοι, λένε τα δικά τους κείμενα. Όλοι έχουν ένα κοινό. Όλοι λένε μια ιστορία της ζωής τους, συνήθως κωμική, που τους έχει σηματοδοτήσει. Τους έχει, ήταν το πιο σημαντικό γεγονός της ζωής τους. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και εμείς λέμε τις δικές μας και έχει και πάρα πολλά βίντεο σατυρικά. Λέμε ωραίους ως Έλληνες και δείχνουμε τους παλιούς με τους καινούριους. Δυστυχώς οι συγκρίσεις είναι καταλυτικές. Δυστυχώς και εμείς δεν σας είδαμε, δεν θα σας δούμε να χορεύετε, τουλάχιστον για τώρα. Θα σας δούμε την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω, παιδιά. Με στεναχώρησε αυτό όλο, με την αναβολή. Κοιτάξτε, προσωπικά δεν μας στενοχωρεί, αλλά μας στενοχωρεί οτιδήποτε αφήνει ανθρώπους χωρίς δουλειά. Πολύ. Πιστεύω όμως ότι το Σεπτέμβριο θα είναι όλα δυνατά. Ο Αντένα είναι ένα πολύ σπουδαίο κανάλι. Θα τα καταφέρει και του χρόνου θα κάνει ένα πολύ λαμπερό σοου. Έχετε ότι οφείλετε μόνο οικονομικά στην παραγωγή ή οφείλετε και στις απαιτήσεις των υπόλοιπων πρωταγωνιστών? Όχι. Νομίζω ότι είναι μόνο στην παραγωγή. Δεν θέλαν προφανώς να κάψουν κάτι τόσο μεγάλο για δύο μήνες μέσα στο αρχή καλοκαιριού. Πιστεύω ότι και πολύ σοφά πράξανε να το κάνουν για τον χρόνο. Μπορώ, ξέρετε. Καθόλου. Νομίζω ότι σε δύο θα με είχαν στείλει, θα με είχαν βγάλει. Τη δεύτερη, τρίτη φορά θα είχα φύγει. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά εντάξει, το έχεις ανάγκη σε τέτοιους καιρούς για να χαμογελάμε και λίγο. Θα είναι ο Γιώργος Αλιάγκας. Ναι, βέβαια. Στην άλλη Δευτέρα θα είναι μαζί μας. Τι τα μακρυπούλια θα θέλετε να είναι εδώ μαζί σας? Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα άτομο που θα ήθελα, γιατί είναι ένα πολύ λαμπερό πλάσμα, γιατί όχι. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι ηθοποιοί που φιλοξενούμε σήμερα, οι οποίοι είναι πιο άγνωστα παιδιά. Εγώ είμαι υπέρ αυτού, να μαζεύουμε νέους ανθρώπους. Εντάξει, οι επώνυμοι καλά είναι, καλά είμαστε. Σου έχουμε δει, μας έχετε δει χιλιάδες χρόνια. Άσε λίγο χώρο για τους καινούριους. Πολλοί ήταν οι επώνυμοι καλεσμένοι που έδωσαν το παρόν. Μεταξύ αυτών, Νατάσα Θεοδωρίδου, Γογό Μαστροκώστα, Νίνα Λοτσάρη με το σύζυγό της Κωνσταντίνο Σκορδάλη και η Δέσποινα Μοιραράκη με το σύζυγό της Γιάννη Κοντούλη. Μας μίλησαν για την καλή τους φίλη Ιβάνα Μπάρμπα, αλλά και για την αναβολή του νέου κύκλου του Dancing with the Stars για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Θεωρώ ότι είναι μία από τις ωραιότερες γυναίκες που έχουν βγει ποτέ στον ελληνικό κινηματογράφο και όχι μόνο. Και γενικά την αγαπώ για την Αντράκη. Φοράει παντελόνια. Είναι φίλη μου και την αγαπώ. Και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς πρέπει οπωσδήποτε ένας να είναι κοντά στον άλλο. Και από τη στιγμή που ήμουν στην Ελλάδα το θεωρούσα αδιανόητο να μην είμαι κοντά της. Ξέρετε ότι σας έχει γίνει πρόταση από τον Dancing with the Stars για να συμμετέχετε. Yeah. Νομίζω ότι ήσασταν θετική, έτσι δεν είναι? Ποτέ δεν ήμουν ούτε θετική ούτε αρνητική, αλλά τελικώς έχω αποφασίσει. Και δεν θα γίνει, αυτό το ξέρετε. Με έχουν ενημερώσει, αλλά εγώ δεν επρόκειτο να λάβω συμμετοχή. Πρώτον, γιατί δεν έχω χρόνο. Και δεύτερον, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ικανή στο χορό. Μια τέτοια είδους δημοσιότητα πιστεύω ότι θα με έβλεπε. Δηλαδή, δεν έχει λόγο. Εγώ είμαι, ξέρετε και το θέμα, ότι είμαι επιχειρηματίας και αυτό θέλω να το λέω συνεχώς. Αυτή είναι η δουλειά μου. Ο χρόνος σας, με τι ασχολείστε? Δεν υπάρχει. Σύζυγός σας τι λέει που δουλεύετε συνέχεια? Έχει υπερβολική υπομονή και αντιλαμβάνεται ότι το ήξερα, ότι η γυναίκα του δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, είναι μία επιχειρηματίας.